πρέπει να πάμε στο απόλυτο επίπεδο και να δώσουμε τα top 10. Γιατί όμως μιλάω στον πληθυντικό? Γιατί μαζί μου έχω όχι έναν, όχι δύο, αλλά 10 ολόκληρους anime tubers. Χωρίς άλλη καθυστέρηση. Νούμερο 7. Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Τάσος Δαπαντάς, είμαι voice actor και υπεύθυνος του ραδιοφωνικού σταθμού Greek Otaku Radio και μαζί θα μιλήσουμε για το Attack on Titan και πιο συγκεκριμένα την τρίτη σεζόν. Το Attack on Titan είναι μια σειρά που κατάφερε να σπάσει το φράγμα μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Κατάφερε να αποκτήσει mainstream κοινό βάζοντας και νέους ανθρώπους στον κόσμο των άνιμε. Έχει βαθιά πλοκή στην ιστορία και σίγουρα δεν είναι ένα απλό Mickey Mouse για μικρά παιδιά. Γιατί αυτή η σειρά καθήλωσε τόσο κόσμο? Ο σεναριογράφος μας το ονομάζει «Ελπίδα μέσα από την απελπισία». Ξέρω, είναι λίγο παιδικό, όμως η βασική πλοκή όπου μια καταπιεσμένη κοινωνία εναντιώνεται σε έναν κατακτητή δημιουργεί απίστευτο hype. Και μια ταινία που εκμεταλλεύεται άψογα αυτή τη βασική μορφή αφήγησης για να πει την ιστορία της είναι «Η Μέρα Ανεξαρτησίας». Μια σχετικά μέτρια ταινία, με απλή πλοκή, όπου για τα 2,5 τρίτα της ταινίας χάνουμε συνεχώς από τους αντιπάλους μας σε κάθε μέτωπο και με αμέτρητες σκηνές όπου απελπισμένοι άνθρωποι απλά τρέχουν να σωθούν. Ουρλιαχτά, φωνές, hype και μετά τίποτα. Τουλάχιστον για τα επόμενα 4 χρόνια, μέχρι ότου η δεύτερη σεζόν να κάνει την εμφάνισή της και στη συνέχεια η τρίτη σεζόν, η οποία ανακοινώθηκε ότι θα είναι χωρισμένη σε 2 κομμάτια, ξαφνιάζοντας έτσι όλους τους φαν. Στην τρίτη σεζόν έκανε την εμφάνισή του το δράμα. Ξαφνικά αρχίζουμε να βλέπουμε πολιτικά συμφέροντα και σκευωρίες και η απλή μαύρη-λευκή πλοκή απέκτησε μερικές δόσεις γκρι. Αυτοί που πολεμάς πλέον δεν είναι άμυαλα όντα, αλλά πρόσωπα που η απειλή τους είσαι εσύ. Μία ανατροπή της σειράς είναι πως αρκετός και αγαπητός κόσμος πεθαίνει. Γι' αυτό πρόσεχε με ποιους δένεσαι, γιατί το κλάμα δεν το γλιτώνεις. Η τρίτη σεζόν κατάφερε να καθυλώσει τον κόσμο γιατί αποτελεί την πρώτη φορά όπου άρχισαν να δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα που όλοι μας είχαμε από την αρχή. Επεξηγούνται πλοκές, ιστορίες, γεγονότα, δίνοντας έτσι απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που δημιουργεί το άνιμε, χωρίς να πρέπει να περιμένεις το τελευταίο επεισόδιο για να τα δεις όλα γρήγορα και μαζεμένα όπως σε άλλα άνιμε. Εξίσου σημαντικό ότι στο opening της σεζόν βλέπουμε και στοιχεία από όλα τα προηγούμενα και έτσι μια δόση νοσταλγίας δημιουργείται. Το να αποκαλύπτεις όμως backstories οδηγεί στο πιο βασικό κλισέ κάθε ιστορίας. Πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέω, γιατί αυτή είναι η μοίρα σου. Ένα πολύ βασικό στοιχείο αφήγησης που με την κατάλληλη παρουσίαση μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Φυσικά εμείς στο μυαλό μας επιζητούμε το δίκιο, αλλά στον κόσμο του Attack on Titan και στα μυαλά αυτών των χαρακτήρων το δίκιο δεν είναι ξεκάθαρο. Η σκηνή θα μπορούσε να ολοκληρώνεται με την Χιστόρια να δέχεται να κάνει την ένεση μετά την πλήση εγκεφάλου που δέχτηκε και με τον Λιβάι ή την Μίκασα να πετάγονται από το πουθενά και πριν αυτό συμβεί να τη σκοτώνουν, το οποίο πάλι θα ήταν ένα λογικό αποτέλεσμα. Αντίθετα όμως, προτίμησε να αγνοήσει τη μοίρα της και να ακολουθήσει ένα μονοπάτι που δεν έχει καθοριστεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό σε μία σειρά από το να σε συγκλονίζει συναισθηματικά και ταυτόχρονα να σε προβληματίζει σχετικά με τους χαρακτήρες της και πώς πρέπει να τους αντιμετωπίσεις. Το πραγματικά ξεχωριστό όμως είναι όταν μία σειρά σταδιακά μας παρουσιάζει γεγονότα που μας παροτρύνουν να αλλάξουμε στρατόπεδα. Ο Eren, ή αλλιώς Shonen Protagonist Stuck in the Wrong Anime, άκου τι σκέφτηκε ο τύπος. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι πρωταγωνιστής για όλους τους λάθος λόγους. Με αποτέλεσμα, πολλοί fans με να τον αντιπαθούν, αλλά αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως προτέρημα. Γιατί αντίθετα σε μια σειρά σαν τον Dragon Ball, όπου όλο το cast αναπτύσσεται μέσω της επικοινωνίας του με τον πρωταγωνιστή, στο Attack on Titan γίνεται το αντίθετο. Οι δευτερεύοντες χαρακτήρες αποτελούν τα μέσα με τα οποία ο πρωταγωνιστής θα αναπτυχθεί και θα προοδεύσει, μέχρι να βρει τον τελικό του στόχο. Το Attack on Titan Season 3 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το κομμάτι όπου ο Έρβιν και ο Λίβαϊ πήραν τα ενία της πλοκής, μιας και οι πράξεις τους καθόρισαν την πρόοδο του ασταμάτητου αγώνα. Μας έκανε να μείνουμε καθυλωμένοι και να αναρωτιόμαστε πώς θα τελειώσουν όλα.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με το πανέμορφο ατμοσφαιρικό animation από το Wit Studio και ένα μοναδικό soundtrack οδηγούν σε αμέτρητα συναισθήματα και μια ξεχωριστή εμπειρία. Έχετε ακούσει τη φράση «Τα μοντέρνα άνιμε δεν μπορούν να σπάσουν το φράγμα του χρόνου και να γίνουν διαχρονικά όπως παλιά στα 90s»? Αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να ισχύει για το Attack on Titan, καθώς είναι μια σειρά η οποία θα μπορούσε να επιζήσει στο πέρασμα του χρόνου. Αν δεν έχετε δει ποτέ Attack on Titan, τότε απλά δείτε το πρώτο επεισόδιο και θα καθυλωθείτε σε αυτό το hype train για πάντα. Νούμερο 6. Είστε από τα άτομα που ενδιαφέρεστε για την επιστήμη? Θέλετε να μάθετε τα πάντα σχετικά με φυσική, χημεία και βιολογία στα γρήγορα? Τότε να πάτε να διαβάσετε κανένα βιβλίο. Αντίθετα όμως, αν επιζητάτε να ξυπνήσει μέσα σας η σπίθα της επιστήμης και το ενδιαφέρον για τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της ανθρωπότητας, τις οποίες μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούμε δίχως να το καταλαβαίνουμε, το Dr. Stone είναι η κατάλληλη σειρά για εσάς. Γεια σε όλους, είμαι ο Καμένος, στο κανάλι μου ανεβάζω κωμικά anime βίντεο προς το παρόν, αν και αυτή τη στιγμή είμαι απόν από την πλατφόρμα, γιατί και εγώ είμαι στο διάβασμα. Από τους Ρίτσιρο Ενεγκάκη και Μπόιτσι λοιπόν, έρχεται μια ιδιαίτερη ιστορία βασισμένη στην επιβίωση, που παρουσιάζεται με το αντίστοιχο επίπεδο στο σχέδιο. Το Dr. Stone, ακόμη και σήμερα, αποτελεί μία από τις πιο καλοσχεδιασμένες σειρές του Weekly Shonen Jump, που ταυτόχρονα κολακεύεται από μια ξεχωριστή ιστορία, σχεδιασμένη να καθυλώσει τον αναγνώστη στα μυστήρια του κόσμου της. Το Dr. Stone μας παρουσιάζει έναν κόσμο όπου η ανθρωπότητα, λόγω μιας μυστηριώδης ακτινοβολίας, πέτρωσε. Ο συμπροταγωνιστής μας ο Taiju, ο οποίος πριν την ακτινοβολία ήταν έτοιμος, σε τυπικό shonen character fashion, να εκφράσει τα πραγματικά του συναισθήματα στο κορίτσι που αγαπάει, ξυπνάει 3.700 χρόνια μετά, μόνο και μόνο για να καταλάβει ότι βρίσκεται σε έναν νέο πρωτόγονο κόσμο, δίχως τεχνολογία, με όλη την ανθρωπότητα να βρίσκεται παγιδευμένη μέσα σε πέτρα. Αν και ο Taiju φαίνεται να είναι ο μόνος άνθρωπος που κατάφερε να ξυπνήσει, στην πραγματικότητα η αφύπνισή του δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά αποτέλεσμα πειραμάτων του πρωταγωνιστή της σειράς, του Senku. Ο Senku είναι ένας λάτρης της επιστήμης που αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτήν με κύριο στόχο κάποτε να πάει στο διάστημα. Αν και η ιδέα της σειράς είναι μακράν πολύ απλή, αυτό που κάνει το Dr. Stone να διαφέρει από ένα συνηθισμένο shonen anime με στόχο την επιβίωση, είναι η παρουσίαση της επιστήμης. Αμέτρητες σελίδες manga και λεπτά animation αφιερώνονται στην ανάλυση απλών, συνηθισμένων πειραμάτων, καθώς και την προσφορά τους στην ανθρωπότητα. Ο Senku, σαν κυριολεκτικά μια κινητή πηγή γνώσεων, εξηγεί στον Taiju και σε εμάς πως κάθε βήμα και κάθε πράξη του εξυπηρετούν έναν μεγαλύτερο σκοπό. Δεν επιζητάει απλά την επιβίωση, αλλά την αναστήλωση της ανθρωπότητας. Και αυτό το πετυχαίνει με απλά, σταθερά βήματα. Όλες οι κατασκευές και όλα τα πειράματα είναι πρακτικά και παρατηρούμε ότι ασχέτως σε ποιο σημείο της σειράς εμφανίζονται, ο πρωταγωνιστής επιστρέφει να τα χρησιμοποιήσει ξανά. Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν φούρνο απλά για να ψήνουμε ψωμί. Αντίθετα, επιζητούμε να τον εκμεταλλευτούμε, ώστε σταδιακά να κατασκευάσουμε γυαλί και στη συνέχεια ακόμη και ηλεκτρικούς λαμπτήρες που θα οδηγήσουν στον ηλεκτρισμό και στο φως. Με λίγα λόγια, σαν να παίζουμε Minecraft. Έτσι, ο Senku και ο Taiju ξεκινούν το ταξίδι τους, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν να ανακαλύψουν τι τους κρύβει ο νέος κόσμος, αλλά και ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν στο πέτρωμα όλης της ανθρωπότητας. Φυσικά, η σειρά δεν θα μπορούσε να περιορίζεται μόνο σε αυτό. Έτσι, μας παρουσιάζει και ηθικά διλήμματα. Αν και ο Senku αναζητάει να αναστήσει την ανθρωπότητα, η σειρά δεν τρέπεται να παραδεχτεί ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι αξίζουν να μείνουν παγιδευμένοι ή ακόμα και να πεθάνουν. Σε αυτό το σημείο κάνει την εμφάνισή του ο Τσουκάσα, ένας νέος που θα μπορούσε να πει κανείς πως βγήκε κατευθείαν από τον Τζότζο, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη άποψη σχετικά με τη δικαιοσύνη, πράγμα που οφείλεται σε άσχημα γεγονότα της παιδικής του ηλικίας. Η ανθρωπότητα πρέπει να επιστρέψει, αλλά γιατί να μην επιστρέψουν μόνο οι πραγματικά χρήσιμοι άνθρωποι? Φέρνει ένα σημαντικό δίλημα στο τραπέζι που θυμίζει ιδέα από τον Death Note. Αν είχες την ικανότητα να κρίνεις ποιος θα ζήσει ή ποιος θα πεθάνει, τι θα έκανες? Θα αποφάσιζες το μέλλον των ανθρώπων με τα δικά σου μέτρα ή θα επέτρεπες στους ίδιους τους ανθρώπους να επιλέξουν? Ναι, με το να επαναφέρεις την ανθρωπότητα επαναφέρεις την αγάπη και την αλληλεγγύη, αλλά ταυτόχρονα επιστρέφει και η διαφθορά, το έγκλημα και η κακία. Γιατί να μην ξεκινήσουμε το νέο μας κόσμο δίχως όλα αυτά? Γιατί να μην επαναφέρουμε μόνο τους νέους, που με τις αγνές τους ψυχές θα χαράξουν ένα καλύτερο μέλλον? Γιατί να μην ξεκινήσουμε την ανθρωπότητα κυριολεκτικά από το μηδέν, αφήνοντας την επιστήμη και τους ενήλικους πίσω? Με αυτό το σκεπτικό και έχοντας τη μυϊκή δύναμη να το υποστηρίξει, ο Τσουκάσα μετατρέπεται στη νούμερο ένα απειλή όλης της ανθρωπότητας, ξεκινώντας να καταστρέφει τους παγιδευμένους ανθρώπους και παρουσιάζοντας στον Senku μία προσφορά. Ακολούθησέ με ή εναντιό σου σε μένα. Αν και ο Senku δεν είναι αρκετά δυνατός για να τον αντιμετωπίσει, η ανεπτυγμένη του ευφυΐα είναι ένα όπλο που ακόμα και ο παντοδύναμος Τσουκάσα δεν θέλει να χάσει ή να καταστρέψει. Έχοντας ένα τεράστιο δίλημα μπροστά του, με ελάχιστη μόλις σκέψη, ο Senku ανακοινώνει την απάντησή του στον Τσουκάσα. Είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύει την τεχνολογία και ενθουσιάζεται με ρομπότ, άνιμε και άλλα τέτοια. Θα χρησιμοποιήσω την επιστήμη για να επαναφέρω πίσω τους πάντες.
Αν και νοητικά ανώτερος από το μέσο άτομο, ο Σένκου καταρρύπτει τις ανούσιες σκέψεις περί θεών και ανθρώπων και επαναφέρει τον Τσουκάσα στην πραγματικότητα, εξηγώντας του ότι δεν έχει καν το δικαίωμα να αποφασίζει για τη μοίρα της ανθρωπότητας. Με αυτή την απόφαση, οι δύο χαρακτήρες μετατρέπονται από τους μεγαλύτερους συμμάχους στους μεγαλύτερους αντιπάλους, δημιουργώντας έτσι στον Σένκου επιπλέον εμπόδια για την επίτευξη του στόχου του. Στη συνέχεια, η προσθήκη νέων χαρακτήρων μας προσφέρει μια ιστορία που δεν περιτριγυρίζεται μονάχα γύρω από τον πρωταγωνιστή μας και τα πειράματά του, αλλά γύρω από ένα συναρπαστικό, λίθινο κόσμο. Ακούγοντας την ιστορία και βλέποντας τα λεπτομερέστατα και πολύπλοκα σχέδια του μάνγκα, φυσικό θα ήταν να φανταστείτε ότι το Dr. Stone θα είναι μια σειρά με ελάχιστο animation. Και θα είχατε δίκιο! Σπάνια εμφανίζονται σκηνές δράσης, μιας και το επίκεντρο της σειράς είναι η παρουσίαση των πειραμάτων. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη σειρά από το να δημιουργήσει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, εκμεταλλευόμενη τα χρώματα, την κάμερα και τη μουσική. Ακόμα, το soundtrack εκπέμπει ένα συνέστημα ελπίδας και σου προκαλεί αγωνία για την κορύφωση κάθε σκηνής. Είναι από τις λίγες σειρές που θα έπρεπε να παρουσιάζεται σε νεαρότερες ηλικίες στα σχολεία, έτσι ώστε να ξυπνήσει μέσα τους η σπίθα της επιστήμης, ώστε να την αναζητήσουν και να αποκαλύψουν τα μυστήριά της. Και να ανεβάσουν λίγο τους βαθμούς τους στις εξετάσεις. Ακόμη και η μεθοδικότητα του Σένκου στο πώς παρουσιάζει και στη συνέχεια εκτελεί τα σχέδιά του, είναι ένας άψογος τρόπος για να διδάξει σε ένα παιδί ή σε έναν ενήλικα την ορθή σκέψη και τη σπουδαιότητα του προγραμματισμού. Το να είσαι ενεργό μέλος ενός σχεδίου και να επιζητάς τη δράση είναι συστατικό της επιτυχίας, αλλά ο λεπτομερέστατος προγραμματισμός και η προνοητικότητα είναι το κλειδί. Όταν έχεις μπροστά σου ένα έργο, είτε αυτό είναι μια εργασία, είτε μελλοντικά ένα project για τη δουλειά σου, χώρισε το σε υποενότητες. Καθόρισε τι χρειάζεσαι, υπολόγισε τι μπορείς να πετύχεις με ό,τι έχεις διαθέσιμο μπροστά σου και στη συνέχεια ξεκίνησε να εκτελείς. Το Dr. Stone είναι μια μοναδική σειρά με ξεχωριστό κόσμο και χαρακτήρες, με κύριο στόχο να μας ξυπνήσει την αγάπη μας για τις απλές καθημερινές ανέσεις που βασίζονται στα χιλιάδες χρόνια ανακαλύψεων της ανθρωπότητας. Αν και η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε, η δεύτερη έχει ήδη ανακοινωθεί και θα πρότεινα ανεπιφύλακτα να αναζητήσετε το μάνγκα. Νούμερο 5. Hello guys, μιας που έχω μιλήσει αρκετά για το Promise Neverland στο κανάλι μου, Promise Neverland. Ήρθα να μιλήσω και στον Destro. Το Promise Neverland γαμάει. Και αυτά από μένα, περνάμε στο επόμενο της λίστας, σαγιονάρα ρε καθήκια. Τι σαγιονάρα ρε καθήκια, για κάτσε ρε φίλε, να το συζητήσουμε. Έχεις ακόμα να πεις παραπάνω πράγματα. Τι να πω ρε φίλε, ό,τι ήταν να πω το είπα. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω, δηλαδή. Έχουμε animation, έχουμε μουσική, έχουμε πλοκή, έχουμε χαρακτήρες. Ναι, ρε, μανα, αλλά έχω μιλήσει τόσες φορές γι' αυτό, αν με θα ξαναλέω το ίδιο και τα. Τι λες τώρα? Το Promise Neverland είναι ένα άνιμε που θα σε κρατήσει για την πλοκή. Και όταν λέω πλοκή, εννοώ την πλοκή. Όχι την πλοκή. Σε βάζει σε μια ψυχολογία ότι τίποτα δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει καμία ελπίδα και όλοι θα πεθάνουν. Κάτι σαν τον κορονοϊό, απλά δεν κινδυνεύεις εσύ επειδή είσαι εκ του ασφαλούς στο σπίτι σου και το βλέπεις και οι μόνοι που ενδέχονται να πεθάνουν είναι τα παιδιά που βλέπεις στην οθόνη σου. Ωραία η αίσθηση, φίλε μου. Παιδιά που είναι έτοιμα να σταθούν στη σφαγή και εσύ κάθεσαι στο σπίτι και εσύ βάζεις. Αυτή είναι η ζωή. Αν δεν έχεις ιδέα για τη βασική πορεία της πλοκής, πρώτα απ' όλα σε απεχθάνομαι σαν άνθρωπο. Και δεύτερον, θα σου εξηγήσω τώρα στα γρήγορα στο περίπου για να μην σε απεχθάνομαι άλλο. Το Promise Neverland είναι ένα άνιμε που έχει μυστήριο, sci-fi, δράμα, thriller, horror. Ό,τι στο διάολο είναι αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά είναι κάποια παιδιά σε ένα ορφανοτροφείο τα οποία ελπίζουν μία μέρα να υιοθετηθούν. Όταν ένα παιδί φεύγει από το ορφανοτροφείο επειδή βρέθηκε θετός γονιός, όλοι χαίρονται και του κάνουν αποχαιρετιστήρια πάρτι και όλα αυτά. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι με το που πατήσουν έξω από τις πόρτες του ορφανοτροφείου είναι ότι έχουν πουληθεί σε τέρατα που έχουν πληρώσει για να φάνε τον εγκέφαλό τους. Wow. Οι πρωταγωνιστές μας, ο Νόρμαν, η Έμα και ο Ρέι, θα προσπαθήσουν να αποδράσουν από αυτή την κόλαση ακόμα και αν οι συνθήκες δεν τους το επιτρέπουν. Οι πιθανότητες είναι σχεδόν μηδαμινές να επιβιώσουν στον έξω κόσμο, αλλά προτιμούν να πεθάνουν ελεύθεροι παρά σκλαβωμένοι. Τα πρώτα επεισόδια είναι και οι τρεις σε φάση, okay. What the fuck? Αφού όμως συνέλθουν από το σοκ της αποκάλυψης της φρικτής αυτής αλήθειας, αρχίζουν να καταστρώνουν διάφορα σχέδια για να πάρουν πληροφορίες για τον εξωκόσμο, πώς μπορούν να επιβιώσουν σε αυτόν και πώς μπορούν να ξεφύγουν. Το θέμα είναι ότι ο κάθε χαρακτήρας έχει μια διαφορετική προσωπικότητα. Ο Ρέι είναι ένα εγωιστικό καθήκη που θέλει να ξεφύγει μόνος του, η Έμα του λέει όχι, πρέπει να πάρουμε και τα άλλα παιδιά μαζί, και ο Νόρμαν είναι σε φάση. I don't give a fuck. Βλέπει την Έμα και τον Ρέι να διαφωνούν και πάντα προσπαθεί να βρει μια λύση για να ικανοποιήσει και τους δύο. Όταν είχα πρωτοακούσει για το Promise Neverland, νόμιζα ότι πρόκειται για μια ηλίθια προπαγάνδα των vegan. Ότι και καλά, δέσπος συμπεριφέρονται στα παιδιά, τα ταΐζουν, τα ποτίζουν, τα μεγαλώνουν και τα στέλνουν στην τελική συσφαγή. Όπως ακριβώς και στα ζωάκια που τόσο λαχταρίζεις να σκοτώνεις, καταραμένε κρεατοφάγε βρωμοκόλλη. Και αυτό νόμιζα ότι είναι το μήνυμα του άνιμε. Μετά όμως επικράτησε η λογική, κάτι που υστερείς όταν είσαι vegan, και σκέφτηκα ότι για κάποιο λόγο θα τρώνε τα παιδιά. Αφού του διάβασα το manga, συνειδητοποίησα ακριβώς για ποιο λόγο τα τέρατα πρέπει να τρώνε
με ανθρώπους. By the way, το manga αργότερα φτάνει σε επίπεδα που δεν φανταζόσουν να φτάσει ποτέ το άνιμε. Ένα ψυχολογικό thriller που προσπαθούν να αποδράσουν από ένα ορφανοτροφείο επειδή οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να τους στείλουν σε σφαγή. Αργότερα στο manga. Θεέ και κύριε, πώς φτάσαμε εδώ! Είναι δυνατόν, τι γίνεται! Και εννοείται σε ένα τόσο ιδιαίτερο άνιμε δεν θα μπορούσε να λείπει μια ιδιαίτερη μουσική υπόκρουση. Αυτά είναι. Ναι, έτσι παιδάκια, δολοφονηθείτε μπροστά μου. That's the shit, bruh. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Promised Neverland είναι τελείως ανεξάρτητο από όλη αυτή τη φόρμουλα των Isekai και των Shonen που μας έχουν ταΐσει τόσα χρόνια. Καλά τα big fights, καλές οι λόλις μικρότερες αδερφές που είναι έγκλημα που σου αρέσουν, καλό και το fan service, αλλά κάποιες φορές χρειάζεσαι και λίγο. Plot. Αυτό, πώς φάνηκε. Καλό ήτανε. Άντε, ας το κλείσουμε. Σαν γιονάρα, ρε καθήκια. Κάτσε ρε μαλάκα, στη δικιά μου τάκα. Α, ναι. Άντε, πες την. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, σαν γιονάρα, ρε καθήκια. No, no.